Οι αποφάσεις δεν λαμβάνονται με γνώμονα μόνο τη μείωση των αριθμών των κρουσμάτων, αλλά λαμβάνουν υπόψη και άλλους επιδημιολογικούς δείχτες, όπως η κατάσταση στα νοσοκομεία που παραμένει αρκετά δύσκολη. Και έτσι με βήμα αργό, συντονισμένο και ελεγχόμενο, η Κύπρος προχωρά από 1η Φεβρουαρίου σε σταδιακό άνοιγμα. Η πρώτη φάση χαλάρωσης χωρίζεται σε δύο επίπεδα. Την Δευτέρα 1η Φεβρουαρίου επαναλειτουργούν κουρία, κομμωτήρια και Ινστιτούτα Αισθητικής. Σε ιδιωτικές επιχειρήσεις η φυσική παρουσία του προσωπικού αυξάνεται από 25% σε 50%, ενώ σε ό,τι αφορά τις συναθρήσεις σε οικίες δόθηκε εξαίρεση για επίσκεψη μέχρι 2 άτομα νοουμένου ότι πρόκειται για στενούς συγγενείς. Μία εβδομάδα αργότερα και συγκεκριμένα στις 8 Φεβρουαρίου επιστρέφουν πίσω στα Θρανία οι μαθητές των δημοτικών και της τρίτης τάξης λυκείων και τεχνικών σχολών. Ανεβάζουν ρολά επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου, πολυκαταστήματα και εμπορικά κέντρα, όπως επίσης τα πρακτορία στοιχημάτων, μόνο όμως για την κατάθεση δελτίων. Επαναλειτουργούν μουσεία και άλλοι αρχαιολογικοί χώροι. Η θεία λειτουργία θα τελείται με την παρουσία πιστών μέχρι 50 πρόσωπα. Σε ό,τι αφορά τις συναθρήσεις σε οικίες αυξάνεται σε 4 πρόσωπα. Σε όλα τα υπόλοιπα μέτρα θα παραμείνουν ως έχουν χωρίς καμία διαφοροποίηση. Και βάσει της εξέλιξης στις επόμενες μέρες έχουμε υπόψη μας τι έπεται για να προχωρήσουμε στις επόμενες φάσεις. Χιλιάδες αναμένεται να είναι οι εργαζόμενοι που θα επιστρέψουν πίσω στη δουλειά τους, οπότε και επιστρατεύονται τα rapid test, τα οποία θα είναι υποχρεωτικά και σε εβδομαδιαία βάση, αρχής γενομένης με τους εργαζόμενους σε κουρία και κομμωτήρια. Παράλληλα, από 1η Φεβρουαρίου καθίσταται υποχρεωτικός ο εβδομαδιαίος έλεγχος του 20% του προσωπικού που εργάζεται σε επιχειρήσεις που βρίσκονται σε λειτουργία. Έχουμε αυξήσει πρώτα απ' όλα τους σταθμούς σε 40. Θα καλούνται ανάλογα με την ημέρα με αλφαβητική σειρά τα άτομα, ώστε να εξεταστούν όλοι, άρα στις 8 του Φεβρουαρίου να πάμε με αρνητικό τεστ. Όσοι δεν προλάβουν, θα μπορούν τις επόμενες μέρες. Τα υγειονομικά μας πρωτόκολλα, τα οποία κάποια από αυτά θα πρέπει να αναθεωρηθούν, ίσως να δούμε ανάλογα με το χώρο που θα ανοίξει, ώστε να βοηθήσουν ακόμα περισσότερο στη μείωση της μετάδοσης. Μάλιστα, όπως αποκάλυψε έγκυρη πηγή στο Ωμέγα, αυτή την εβδομάδα αναμένεται να αναθεωρηθούν τα υγειονομικά πρωτόκολλα που αφορούν τα εμπορικά κέντρα και τα πολυκαταστήματα, τα οποία θα είναι ακόμη πιο αυστηρά και σε ό,τι αφορά τους ελέγχους, αλλά και στον μέγιστο αριθμό ατόμων που θα μπορούν να φιλοξενήσουν. Μία νέα κατηγορία έρχεται να προσθεθεί στο 89-98 και συγκεκριμένα ο αριθμός 9 για σκοπούς μετάβασης στο κομμωτήριο, ενώ ο αριθμός 5 θα είναι επίσης διαθέσιμος για επίσκεψη σε οικίες μετά την μικρή χαλάρωση που δόθηκε. Από την άλλη, εικόνες συνωστισμού που παρατηρήθηκαν το Σαββατοκύριακο στο Τρόδος ενόχλησαν σφόδρα τον αρμόδιο υπουργό και υπό τον φόβο για νέες μαζικές συναθρήσεις αποφασίστηκε όπως όλα τα μονοπάτια της φύσης θα κλείσουν με σχετικό διάταγμα. Δείχνει όμως και η νοοτροπία μας σαν λαός. Υπήρχε η απαγόρευση, τονίζουμε εδώ και 9 μήνες για την ατομική ευθύνη του καθενός, και όμως είδαμε εκατοντάδες να παραγνωρίζουν το γεγονός ότι πρέπει να απαγορεύεται. Πολλοί δυστυχώς δεν έχουν αντιληφθεί ακόμα την κρισιμότητα. Δεν έχουν αντιληφθεί ότι οι άνθρωποι μας αυτή τη στιγμή έχουν πέραν των 30 ατόμων που παλεύουν για τη ζωή τους στις εντατικές θεραπείες. Η κατάσταση με τον κορονοϊό ναι μεν παραμένει σε διαχειρίσιμα επίπεδα, αλλά από την άλλη ο κίνδυνος για πισωγυρίσματα ελοχεύει. Και ο μεγαλύτερος φόβος αποτελεί το μεταλλαγμένο στέλεχος του ιού, το οποίο εντοπίστηκε και στην Κύπρο, η οποία θα αποστείλει θετικά δείγματα προς εξέταση στο Nissin DC για το αν προκύπτουν νέα περιστατικά, ενώ και το Ινστιτούτο Νευρολογίας για τις επόμενες 2 εβδομάδες θα κάνει περαιτέρω εξετάσεις.